Και τώρα πάμε στο ειδικό χωροταξικό, ένα θέμα που υποψιάζομαι ότι ξέρεις πολύ καλά, γιατί αφορά στην εξορυκτική βιομηχανία και στον τουρισμό. Πώς αυτά τα δύο επηρεάζονται και ποια είναι η διελκυστίνδα. Λοιπόν, ενώ βλέπουμε ότι η βιομηχανία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία και είπαμε τα στοιχεία προηγουμένως, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία έρηδα, μία διοικηστήτα που έχει προκύψει μεταξύ της εξορυκτικής βιομηχανίας και του τουρισμού, και αφορμή και αιτία είναι το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων επισημαίνει και σε επιστολή του που έχει επιδώσει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σκυλακάκη, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα, ότι το νέο ειδικό χωροταξικό τουρισμού δεν λαμβάνει υπόψη δυστυχώς την εξορυκτική δραστηριότητα. Και να το πω πολύ απλά, συνομιλώντας και με στελέχη του κλάδου, μας τόνισαν ότι είναι πάρα πολύ λάθος, ενώ θα μπορούσαν να μην λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί τομείς της οικονομίας που μπορούν και έχουν και σχέση με το τουριστικό προϊόν ως περιοχές. Λοιπόν, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει η πρόβλεψη και οι όποιες συγκρούς συμφερόντων παρουσιάζονται να έχουν εξομαλυνθεί, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα δεδομένα. ΟΣΜΕ τονίζει ότι υπάρχει ο κίνδυνος μέσα από αυτό το ειδικό χωροταξικό τουρισμού που πλέον έχει τελειώσει, η διαβούλευση το οποίο έχει ολοκληρωθεί, να μην δοθεί η δυνατότητα για αξιοποίηση κοιτασμάτων, πολύτιμων κοιτασμάτων για την εξέβρεση ορυκτών πρώτων υλών, αλλά που έχουν ήδη εντοπιστεί και για τα οποία κοιτάσματα έχουν γίνει και οι μελέτες ακριβώς εξαιτίας του ειδικού χωροταξικού τουρισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον αέρα.